Να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Βιτσαρά, είναι ιδιοκτήτης φούρνου. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Βιτσαρά. Κύριε Βιτσαρά, ακούσαμε την ιστορία, τη μάθαμε και μας συγκίνησε, θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται να κάνουμε. Δεν είναι. Να έρχεται ο άλλος να μπαίνει στο κατάστημά μας, στο σπίτι μας, να κλέβει και εμείς να του δίνουμε δουλειά. Το λέω έτσι τηλεγραφικά για να μας πείτε εσείς πώς ακριβώς έχει η ιστορία με τον νεαρό. Το αποτέλεσμα βγήκε ότι τελικά πρέπει να προσπαθούμε για όποιο παιδί είναι αυτό να του δώσουμε την όθηση να μπορέσει να σκεφτεί καλύτερα για τη ζωή του την ίδια. Γιατί αν σκεφτούμε αρνητικά για αυτό το παιδί, ήδη το έχουμε καταστρέψει. Τι είχε γίνει πριν από 25 χρόνια? Πριν από 25 χρόνια ήταν μεσημέρι. Το σπίτι μου είναι κοντά στο αρτοπείο. Κατεβαίνω κάτι να πάρω και αντιμετωπίζω ένα παιδί μέσα, ένα 12χρονο παιδί. Μπήκε προφανώς κάτι να πάρει. Ναι. Ταράχτηκε όταν με είδε, έκατσα, του μίλησα, του λέω να σου πω, του λέω τι πρόβλημα είσαι, γιατί μπαίνει στο μαγαζί. Ήταν τρομαγμένος πάρα πολύ. Καθίσαμε, κάναμε ένα διάλογο. Αυτό που του είπα, του λέω, κοίτα, θέλεις να έρχεσαι στο μαγαζί εδώ στο φούρνο όποτε μπορείς και όσες ώρες θέλεις, να παίρνεις ένα χαρτζιλίκι και να δεις ποιο είναι το σωστό για τη ζωή στην ίδια. Και το δέχτηκε αυτό το παιδί με μεγάλη ικανοποίηση και για μένα. Ναι. Ερχότανε 3 καλοκαίρια. Ήτανε δημοτικό τότε, πήγαινε γυμνάσιο. Κάποιο διάστημα τον έχασα. Την οικογένεια την ίδια την έχασα. Ναι. Και προχτές, μετά από 25 χρόνια, εμφανίζεται εδώ, στο φούρνο, και γυρίζει να μου πει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τον αναγνωρίσατε? Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Βέβαια, φυσιογνωμίες δεν αλλάζουν. Κατευθείαν, δηλαδή, επειδή λέω ήταν εντάξει, ήταν 10 ετών, μας λέτε 3 καλοκαίρια ερχόταν για το χαρτζιλίκι του. Ναι, το ναι. Είναι 35. Έχουν περάσει και πολλοί υπάλληλοι από το φούρνο σας και πολύ έτσι. Ήταν τέτοια η περίπτωση που πάντα κάτι αρνητικό σου μένει στη μνήμη και το θυμάσαι. Μάλιστα. Και όταν τον είδατε, τι του είπατε? Αυτό το παιδί σπούδασε, έχει κάνει μια οικογένεια, έχει 2 παιδιά. Ναι. Και ήρθε να με ευχαριστήσει, να μου πει ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εποχή εκείνη. Εγώ του οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μπόρεσε και άκουσε και ακολούθησε το δρόμο που έπρεπε να πάρει. Εγώ του οφείλω το ευχαριστώ. Ωραία. Είναι φοβερή ιστορία. Ωραία. Κύριε Βιτσάρα, πραγματικά. Και φοβερός και ο νέος, ο 35χρονος σήμερα. Έτσι, με την οικογένειά του. 37χρονών σήμερα. Δεν σας ξέχασε που τον αγκαλιάσατε, αντί να καλέσετε την αστυνομία ή να... Να τον φέρετε έτσι σε δύσκολη θέση σε τόσο μικρή ηλικία. Τώρα όλοι φανταζόμαστε αν αυτή δεν ήταν η στάση του κυρίου Βιτσαρά και αν τα πράγματα δεν είχαν έρθει έτσι. Ανέπλεκε ο πιτσιρικάς με την αστυνομία. Ναι, ναι. Ποιο δρόμο θα είχε πάει το παιδί στη ζωή? Ήταν αυτό το παιδί σήμερα. Να είχε παρασυρθεί και δεν θα ήταν μόνο ένα κλέψιμο στο φούρνο που θα είχε φτάσει. Το αποτέλεσμα βγαίνει ότι πάντα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί απέναντι σε αυτά τα παιδιά, γιατί είναι δικά μας παιδιά. Ναι, ειδικά όταν είναι σε τόσο, άγρη και ευαίσθητη ηλικία. Καλημέρα κύριε Βιτσαρά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.